Ανοίγει τη Δευτέρα η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας. Η κοινός της έκθεσης με τους μαθητές να προετοιμάζονται πυρετοδός για τη μεγάλη ημέρα. Τα φροντιστήρια που καμισά στο πλευρό των μαθητών της Τρίτης Λυκείου διοργάνωσε ένα δωρεάν, ανοιχτό για όλους τους ενδιαφερόμενους, επαναληπτικό μάθημα με σκοπό να δοθεί έμφαση στη μεθοδολογία οργάνωσης και σκέψης αναφορικά με το μάθημα της έκθεσης. Τα φροντιστήρια που καμισά στη Ηρακλείου, σε συνεργασία με το Ακαδημαϊκό Τμήμα των Φροντιστήριων που καμισά, το Ομίλου Φροντιστήριων που καμισά, οργάνωσαν αυτό το επαναληπτικό μάθημα για την πρώτη ημέρα των πανελλαδικών εξετάσεων. Που αφορά την έκθεση, την ελληνική γλώσσα. Σαφέστατα ο στόχος είναι να πούμε τεχνικές λεπτομέρειες που αφορούν το ίδιο το διαγώνισμα, να βοηθήσουμε τους υποψηφίους για αυτό το τελευταίο διάβασμα των δύο ημερών που μένουν. Εντάξει, έχουμε προετοιμαστεί όλο τον χρόνο, κάνουμε τις προετοιμασίες μας. Τώρα ουσιαστικά είναι μια τελική προετοιμασία να δούμε τι τα πιθανότερα, να κάνουμε μια τελική επανάληψη σε ό,τι δεν ξέρουμε, να καλύψουμε πιθανόν κενά με τις ερωτήσεις που θα κάνουμε όλοι μας. Θα βάζουν νομίζω πρώτο μάθημα, γιατί θεωρείται κάπως πιο εύκολο για να αρχίσουμε. Αλλά είναι ένα μάθημα που έχει μεγάλη βαρύτητα, γιατί εκτός των άλλων συνδυάζει και την έκφραση και τα σωστά επιχειρήματα, θέλει σωστή δομή. Ήταν μια συνάντηση που δεν αφορούσε μόνο τους μαθητές των φροντιστήριων που καμισά. Ήταν ένα ανοιχτό μάθημα, ένα ανοιχτό σεμιναριακό μάθημα που απευθύνονταν σε όλους. Σε όλους τους υποψήφιους της Κρήτης. Το μάθημα παρακολούθησαν πλήθος μαθητών της Τρίτης Λυκείου, γονείς, ακόμα και καθηγητές από το Ηράκλειο, ενώ στη συνέχεια ειδικοί συνομίλησαν με τα παιδιά με σκοπό την ανέβρεση τρόπων, προκειμένου να αποφευθεί το άγχος που τα καταβάλει λίγο πριν την έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων. Το άγχος δεν σταματάει ποτέ, οπότε μέχρι την τελευταία μέρα, δηλαδή 29 Μαΐου, στην προκειμένη περίπτωση. Οι καθηγητές σας όμως είναι στο πλάι σας, ό,τι χρειαστεί. Πάντα, μας έχουν δηλώσει, τηλέφωνα τους παίρνουμε, να πηγαίνουμε στο φροντιστήριο, ό,τι θέλουμε, είναι δίπλα μας.